Λοιπόν, και να πούμε ότι χθες αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό η Κατερίνα Καραβάτου και η παρέα της. Το τι λες τώρα. Με αρκετά έτσι, με αρκετή συγκίνηση. Με αρκετή συγκίνηση, γιατί ουσιαστικά 10 μήνες ήταν, μας έκαναν παρέα κάθε Σαββατοκύριακο μέσα από τη συνότητα του Μέγκα. Εμείς λοιπόν συναντήσαμε και την Κατερίνα Καραβάτου αλλά και τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, που συνεργάζονται τα τελευταία 4 χρόνια και είναι αυτοκόλλητοι. Και βέβαια μας είπαν για το τέλος της εκπομπής, αλλά και για το τηλεοπτικό τους μέλλον. Μήπως, λέω εγώ, τώρα θα τους δούμε σε κάποιο άλλο κανάλι, θα μείνουν στο ίδιο. Να δούμε τι μας λένε. Πάμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μου συμπαρασταθήκατε, που με νοιαστήκατε, για τη συμπόνια που δείξατε, για την κριτική σας. Τελευταία εκπομπή της σεζόν. Ναι, ναι, ήταν η τελευταία μόλις έγινε. Ποια τα συναισθήματα, πώς νιώσατε? Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αισθάνομαι ευγνώμων που μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω αυτή την εκπομπή. Αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία γιατί ήμουν ανάμεσα σε φίλους και έκλεισε έτσι πάρα πολύ γλυκά, απλά, λιτά και απέριτα όπως ξεκίνησε. Πώς ήταν η φετινή σεζόν από την αρχή μέχρι το τέλος? Ήταν μια δύσκολη σεζόν για μένα, για η χρονιά θα μπορούσα να πω καλύτερα, γιατί συνέβησαν και πάρα πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει, οι δυσκολίες είναι εδώ για να τις ξεπερνάμε. Έχω δύο παιδάκια που είναι μαζί μου εδώ σήμερα, οπότε πρέπει να είμαι δυνατή και έτσι προχωράω. Το τέλος ήταν λίγο πρόωρο ή σας είχαν πει από την αρχή ότι θα τελειώσετε τέλος Ιουνίου? Γιατί οι υπόλοιποι τελειώνουν αρχές Ιουλίου. Μας ανακοινώθηκε από το σταθμό ότι θα σταματήσουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου και αυτό έγινε. Για του χρόνου έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις? Για του χρόνου συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία ποτέ δεν λέω. Είναι πάγια τακτική αυτό, οπότε και έτσι θα παραμείνει. Κάπως καταλαβαίνουμε ότι ο κύκλος του Τι Λες Τώρα έχει κλείσει. Ναι, ναι, δεν συνεχίζει του χρόνου η εκπομπή αυτή, όχι βέβαια. Οτιδήποτε μαθαίνεις είναι ένα όπλο στη φαρέτρα σου για την επόμενη χρονιά. Έτσι θέλω να δω με ψυχραιμία, ηρεμία, τι θα γίνει του χρόνου. 10 μήνες πολύ όμορφη. Ωραία, τελειώνει και αυτό το ωραίο ταξίδι. Πάρα πολύ χάρηκα, Κατερίνα, και μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με βοήθησες και θα δω στο Μέγκα. Ευχαριστώ για όλα. Όταν κάτι τελειώνει, αισθάνεσαι σίγουρα ανάλαφρος. Έχεις ανάγκη να ξεκουραστείς, έχεις ανάγκη να δεις την οικογένειά σου. Οπότε τα συναισθήματα είναι χαρά. Χαρά. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Δεν ήταν λίγο πρόωρο το τέλος? 25 Ιουνίου πρόωρο το τέλος. Γιατί όλοι τελειώνουν 8 Ιουλίου ή 10 Ιουλίου. Εμάς το Μέγκα, η κυρία Νικολούλη τελείωσε μια μέρα πριν από εμάς. Δύο μέρες πριν από εμάς. Οπότε εμείς τελειώσαμε δύο μέρες μετά την κυρία Νικολούλη. Τελειώσαμε όπως είχαμε σχεδιάσει, στο τέλος του καλοκαιριού, στο τέλος του Ιουνίου συγκεκριμένα. Για του χρόνου θα μείνετε στο Μέγκα, θα κάνετε κάτι άλλο? Σκοπός μας είναι να έχουμε μια καλή χρονιά και του χρόνου. Νομίζω ότι καλά θα είναι και του χρόνου. Για την πρόταση που έχεις από το Open, ισχύει? Εγώ πάλι δεν γνωρίζω αυτά που γνωρίζεις. Νομίζω είναι πολύ άκομψο να συζητάμε τώρα ενώπιον όλων. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Δεν έχουμε. Είμαστε τώρα ξεκινούν οι συζητήσεις. Πάντως δεν είναι συγκεκριμένο αυτό που λες γενικότερα. Είμαι ο Στέφανος, είμαι καλά. Θέλω να ξεκουραστώ και θέλω να δουλέψω και από Σεπτέμβρη. Αν σας κάνω, είμαι εδώ. Η Ηλιάκη πού είναι? Η Μαρία. Έχουμε ακόμα περιθώριο για την Ηλιάκη. Είχε χθες και γενέθλια. Πω, πω, την ξέχασα που έλειπα, θα την πάρω τηλέφωνο σήμερα. Συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε κάποιες πληροφορίες. Έλα. Έχουμε ειδήσεις. Λοιπόν, έλα, ακούγεται εδώ και πολύ καιρό το Open. Μπορώ να πω κάτι, μισό λεπτό, αν με επιτρέπετε. Ήταν μια πολύ καλή εκπομπή. Πολύ σωστά. Άσχετο αν κάποιο πρόσωπο μπροστά μπορεί να μας αρέσουν ή μπορεί να μας αρέσουν. Mm-hmm. Η εκπομπή για τα πάντα. Και ήταν και φρέσκα ο τρόπος. Η εκπομπή είχε τα πάντα. Δηλαδή, πάρα πολλά θέματα που γινόταν παραγωγή. Τώρα τα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν καλά. Εντάξει, να λέμε τώρα την αλήθεια. Ναι. Θεωρώ όμως ότι δεν την αντιπροσώπευαν αυτή την εκπομπή. Για τη θεματολογία πάντα. Το τι φταίει δεν είμαι εγώ αρμόδια, ούτε με αφορά. Αλλά πάντα έβλεπα πάρα πολλά θέματα να ξεκινούν από αυτή την εκπομπή. Μπορεί να είναι η ομάδα πίσω, μπορεί να είναι όλοι μαζί εκεί μπροστά. Αυτό. Έλα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει με τους δύο παρουσιαστές, με την Κατερίνα Καραβάτου και με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη. Ακούγεται και το η Μαρία είναι παρουσιαστή. Εγώ θα σας πω και στους δύο που είδαμε τώρα που μας δώσανε συνέντευξη. Ακούγεται το Open. Εγώ δεν το ακούω. Ξέρω δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η φημολογία. Εμένα οι πληροφορίες μου, οι τηλεοπτικές, δεν αναφέρουν κάτι τέτοιο. Και για τους δύο. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε με την Κατερίνα Καραβάτου. Οι πληροφορίες μου λένε λοιπόν ότι η πρόταση που έχει γίνει στην Κατερίνα Καραβάτου και που συζητάει είναι για να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Τι εννοώ? Όχι ψυχαγωγικό. Θα είναι δηλαδή δημοσιογραφικού προσανατολισμού. Όταν λέω δημοσιογραφικού προσανατολισμού, δεν εννοώ κοινωνικού περιεχομένου. Α. Το λέω γιατί, αν θέλετε, έχουμε συνηθίσει να λέμε όταν κάποιος μια εκπομπή δημοσιογραφικού προσανατολισμού, κάτι σαν τη Τατιάνα Στεφανίδου. Δανείζομαι και λέω. Δεν εννοώ αυτό. Το Μέγκα.
συζητάει με το Μέγκα, θα το δούμε. Ναι. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο στα σκαριά. Έτσι. Αυτό όμως που σου λέω, κράτησε το. Όχι. Κράτησε το ότι μπορεί να δούμε την Κατερίνα Καραβάτου σε κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Να είναι σε μια ομάδα ή μόνη της να το κάνει. Να είναι σε μια εκπομπή δημοσιογραφικού προσανατολισμού. Άλλου τύπου, άλλου χαρακτήρα. Πιο ενημερωτικό, να το πω και έτσι. Και όχι τόσο ψυχαγωγικό. Έτσι. Δημοσιογράφος είναι η Κατερίνα. Βεβαίως. Οπότε όλα μπορεί να υποστηρίξει. Εννοείται. Απλά δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Γι' αυτό και το επισημαίνω. Πάμε τώρα στον Στέφανο Κωνσταντινίδη. Ο Στέφανος, λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δεχτεί πρόταση από το πρωινό της Δανάης Μπάρκα προκειμένου να ενισχύσει δημοσιογραφικά την εκπομπή αυτή, η οποία είναι αμιγώς ψυχαγωγική. Και ίσως, λοιπόν, θα πρέπει να ασχοληθεί και λίγο πιο πολύ με το ρεπορτάζ. Λέω εγώ τώρα και σε αυτό ο Στέφανος Κωνσταντινίδης θα μπορούσε να πάρει πολύ χρήσιμο. Να πω κάτι για τον Στέφανο. Πάρα πολλά χρόνια τον γνωρίζω και τον Στέφανο. Εντάξει, ενώ έχουμε μια πολύ καλή φιλική σχέση, τυπική εννοείται. Έβγαλε πάρα πολλά θέματα φέτος και πολλές αποκλειστικότητες και ήταν δικές του από ό,τι έμαθα. Και αυτό δηλαδή νομίζω ότι έκανε ο ίδιος. Καμιά φορά δεν έχει να κάνει με το τμήμα τηλεθέασης. Ο ίδιος έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Τώρα, η Καραβάτου πέρασε και πολύ δύσκολα, παιδιά, κοπέλα, εντάξει. Καλά, έχει και προσωπικά. Δηλαδή, όλο αυτό στον αέρα της, έχασε τη μητέρα της, έχασε τη θεία της. Δηλαδή, και το ότι έβγαινε στο τηλεοπτικό αέρα και αξιοπρεπέστατα παρουσίαζε μια εκπομπή ήταν πολύ δύσκολο. Και μην ξεχνάς ότι ξεκίνησε έχοντας ένα διαζύγιο και προσπαθώντας να διαχειριστεί αυτό που έχει συμβεί. Και όλο αυτό. Οπότε νομίζω ότι δεν ήταν και η καλύτερη της χρονιά. Προσωπικά για την κοπέλα το είπε κιόλας, όχι τηλεοπτικά. Τώρα, αυτή ήταν η μία πρόταση του Στέφανου Κωνσταντινίδη. Ξέρω ότι υπάρχει και άλλη πρόταση πάλι από την πρωινή ζώνη καθημερινής εκπομπής, ανταγωνιστικής στη Δανάη Μπάρκα, στην οποία ο Στέφανος θα μπορούσε να ενταχθεί και θα μπορούσε να το χαρακτηρίσω και ως επιστροφή. Σωστά, σωστά. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Από εμάς. Δεν είναι ανταγωνιστική. Δεν ήταν ανταγωνιστική σίγουρα. Είπαμε και επιστροφή. Που σε εμάς ο Στέφανος Κωνσταντινίδης δεν έχει, τουλάχιστον με εσένα δεν έχει συνεργαστεί. Εμένα έχει συνεργαστεί. Άμα τώρα θα πω κι όλα, ρε παιδιά, πριν οι άνθρωποι υπογράψουν και μετά θα με κυνηγάνε εμένα τώρα. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως τώρα τελείωσε η εκπομπή, οπότε καταλαβαίνεις, οι συζητήσεις μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία θέλει ένα διάστημα. Αλλά η Κατερίνα είπε Μέγκα Στάρ και αντεδέμει και κάτι. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πραγματικά όμως έκανε το παιδί μια πολύ καλή χρονιά και εμένα... Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που βγαίνουν μπροστά, που είναι στις τηλεοπτικές ομάδες και φέρνουν και πολύ υλικό. Νομίζω ήταν από τους δημοσιογράφους που έφερε πολύ υλικό. Ναι, ναι. Δηλαδή έκανε, κυνήγησε και προσωπικά θέματα και έβγαλε πολλές ειδήσεις. Με προσωπική του δουλειά, φαντάζομαι. Επειδή όμως με ρώτησε και για τη Μαρία Ηλιακή, να σου πω ότι η Μαρία προς το παρόν αυτό που την ενδιαφέρει είναι να επιστρέψει στην Ελβετία, στην οικογένειά της. Εγώ που έχω μιλήσει μαζί της, προτεραιότητά της είναι το παιδί της αυτή την περίοδο. Ακριβώς. Τους έλειψε πάρα πολύ, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η προτεραιότητα της αυτή τη στιγμή. Οποιασδήποτε τηλεοπτικές προτάσεις, το τηλέφωνό της είναι ανοιχτό, έχει και roaming. Υπάρχει και νομίζω ήδη κάτι που έχει πέσει στο τραπέζι. Κάτι έχουμε ακούσει. Και για μόνη της να κάνει κάτι πιο πολύ. Θα το κάνει από το τηλέφωνο ή με τηλεδιάσκεψη για τον Αύγουστο να γυρίσει από την Ελβετία. Μαρία. Δεν έχω ακούσει κάτι. Αυτό λέω. Ότι έχει roaming μια χαρά και λειτουργεί το τηλεφωνάκι της εκεί. Καθημερινή εκπομπή πάντως να σας πω εγώ. Δεν θα κάνει. Δεν μπορεί από να αυτό κάνει. Που ξέρω τη Μαρία και έχω μιλήσει, θέλει ο σύζυγός της είναι έτσι. Εκεί, είναι γιατρός, είναι από τους καλύτερους γυναικολόγους, θέλει να είναι στο παιδί της. Καθημερινή εκπομπή δεν θα κάνει. Μου το έχει πει και εμένα προσωπικά η κοπέλα. Ναι. Λοιπόν. Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι.
Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. 9 στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει έως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.